ώρα την αργή της ημέρας, για το μέλλον, για τη νέα εποχή και τη νέα αριστερά, η οποία έχει αρχίσει να διαφαίνεται μέσα από τις τρεις συζητήσεις που είχαμε τις τελευταίες εβδομάδες, τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό, τη συζήτηση για τις πρέσπες και βέβαια τη συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Αλλά είμαι υποχρεωμένος να κάνω δύο εισαγωγικές παρατηρήσεις στην αρχή της ομιλίας μου. Περίμενα από τον κύριο Γεωργιάδη, επειδή είναι ο καθιερωμένος ρήτορας της άκρας δεξιάς, να έχει κάποια νέα επιχειρήματα. Αλλά άκουσα αυτά που άκουσα όλη την ημέρα. Άκουσα συμπαιγνία, σκευωρία, συνωμοσία. Όχι από εσάς, από όλους τους ομιλητές της Νέας Δημοκρατίας. Φαινόταν να έχουν αντιγράψει ένα non-paper και να μας το λένε ξανά και ξανά και ξανά. Μια συνεχή επανάληψη. Που όπως ξέρετε, στην ψυχανάλυση, η επανάληψη αυτή είναι ένας ψυχικός μηχανισμός άμυνας. Με δύο βασικά χαρακτηριστικά. Τη μεταφορά και την απάρνηση. Αρνούμαστε την αποτυχία μας και μετά την μεταθέτουμε σε άλλους. Αυτό έχω ακούσει σήμερα όλη την ημέρα και πραγματικά το μόνο σχόλιο που θα ήθελα να κάνω είναι δεν βαριόσαστε να λέτε συνέχεια τα ίδια και να μην χρησιμοποιήσετε τη μεγάλη φαντασία που έχετε για να έχουμε ένα νέο επιχείρημα. Αλλά θέλω να κάνω και μια δεύτερη αναφορά. Σε έναν άνθρωπο τον οποίο τον γνώρισα εγώ σε αυτή τη Βουλή και τον θεωρώ ένα από τους έντιμους, ειλικρινείς και πραγματικά τίμιους ανθρώπους σε αυτό το κοινοβούλιο, τον Σπύριο τον Δανέλη. Ο Σπύριος ο Δανέλης έχει υπάρξει ένα μέλος της ανανεωτικής αριστεράς σε όλη τη ζωή. Από το 1992 έχει υποστηρίξει με όλους τους τρόπους την προσπάθεια επίλυσης του μακεδονικού προβλήματος με μια σύνθετη ονομασία. Το έκανε σε όλη τη ζωή, το κάνει και τώρα. Και νομίζω ότι για μένα, που πραγματικά αισθάνομαι τυχερός που γνώρισα τον Σπύρο αυτά τα τελευταία τρία χρόνια, πρέπει να αναγνωρίσω και νομίζω πρέπει και άλλοι να αναγνωρίσουμε την πολιτική και ηθική του ακεραιότητα και θέλω να τον χαιρετήσω για αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή, ακριβώς βάζοντας το εθνικό συμφέρον πάνω από το προσωπικό του συμφέρον. Αλλά να γυρίσω σε αυτά που έλεγα, γιατί για μένα νομίζω πίσω από αυτές τις τρεις συζητήσεις που ανέφερα φαίνεται να αναδεικνύεται ποια είναι η νέα αριστερά του 21ου αιώνα με τρία συστατικά. Πατριωτικός διεθνισμός, εμβάθυνση της δημοκρατίας, ανασύνταξη του κοινωνικού κράτους. Το πρώτο. Τρία επιχειρήματα για τις πρέσπες που δεν έχουν ακουστεί ιδιαίτερα. Νομίζω ότι η Συμφωνία των Πρεσπών πέτυχε τη μεγαλύτερη αναβάθμιση της χώρας μας διεθνώς. Χτες συνάντησα σε γεύμα εργασίας τους 27 πρέσβεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τρεις ώρες με ρωτούσαν και απαντούσαν για όλα τα θέματα της εξωτερικής μας πολιτικής, βέβαια με τις πρέσβεις το πιο σημαντικό. Όσοι μίλησαν έδωσαν συγχαρητήρια στην Ελλάδα για τη συμφωνία και τη χαρακτήρισαν σημείο σταθερότητας στην περιοχή μας. Η κριτική των διπλωματών για τη στάση της αντιπολίτευσης ήταν καταιγιστική. Δεύτερον, οι πρόσπες αποτελούν μια μοναδική επιτυχία των τελευταίων χρόνων για την Ευρώπη, για την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί η συμφωνία αυτή δημιουργεί ένα ανεπανάληπτο διεθνώς πρότυπο, ένα μοντέλο για άλλες παλιές και δύσκολες συγκρούσεις. Τα επιχειρήματα είναι γνωστά. Εγώ θα αναφέρω μόνο ένα που πηγαίνει στο αξιακό της θεμέλιο. Δεν υπάρχει σχέση φιλίας. Δεν υπάρχει σχέση καλής γειτονίας από οικογένεια μέχρι το διεθνές περιβάλλον χωρίς ένα σεβασμό στην αξιοπρέπεια του άλλου. Και είναι αυτός ο σεβασμός που δείχνει αυτή η συμφωνία που την κάνει τέτοιο πρότυπο για τις διεθνές σχέσεις σε όλο τον κόσμο. Ο τρίτος λόγος είναι εξίσου σημαντικός. Ένα μαύρο μέτωπο, μια μαύρη διεθνής αναδύεται στην Ευρώπη και απειλεί τις δύο μεγάλες επιτυχίες της. Την επίθεση στους εθνικισμούς, την επίθεση στον πόλεμο και την αλλαγή της πολεμικών συγκρούσεων με οικονομικό ανταγωνισμό, ο οποίος θα επιτύχει η οικονομική εφημερία που ακολουθείται από αλληλεγγύη. Σε αυτό το ζωφερό περιβάλλον που αναγνωρίζουν όλες οι ευρωπαϊκές πολιτικές οικογένειες πέρα από τη δεξιά και την άκρα δεξιά, οι πρέσπες υψώνουν φραγμό στην ακροδεξιά, την ξενοφοβία, τον εθνικισμό. Πηγαίνουν αντίθετα από αυτό που όλοι έχουν καταδικάσει. Η κυβέρνησή μας πρώτη διακήρυξε το 2015 ότι ο νεοφιλελευθερισμός και απέτυχε οικονομικά σύμφωνα με τις δικές του συνταγές αλλά και καταστρέφει τις ανθρώπινες ζωές. Σήμερα αυτή η γνώμη, αυτή η άποψη έχει αρχίσει να γίνεται κυρίαρχη σε μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής πολιτικής τάξης.
Σήμερα πάλι λοιπόν στέλνουμε ένα δεύτερο μήνυμα, ότι σε αυτή την εποχή των τεράτων που ζούμε, σε αυτό το μετέχμιο μεταξύ ενός παλιού κόσμου που δεν έχει πεθάνει ακόμα και ενός νέου που δεν έχει γεννηθεί, δεν φτάνουν απλώς τα λόγια ή οι καταδίκες. Πρέπει να έχουμε εμπράγματες, να έχουμε πράξεις, εμπράγματες επιθέσεις στο δεξιό εθνολαϊκισμό. Η αριστερά σήμερα είναι η κύρια πατριωτική και ευρωπαϊκή δύναμη στην Ελλάδα. Η αντιπολίτευση δυστυχώς έχει εγκαταλείψει τις ευρωπαϊκές της καταβολές και ενώνεται με τον Όρμπαν, τον Σαλβίνι και τον Κατσίνσκι. Το δεύτερο που θέλω να πω ήταν για τη δημοκρατία, έχει σχέση με τη συνταγματική αναθεώρηση. Να πω απλώς και πολύ γρήγορα ότι αυτά τα οποία εισάγουμε στο Σύνταγμα και εμβαθύνουν την κοινοβουλευτική δημοκρατία, ενισχύοντας τον έλεγχο του κοινοβουλίου επί της κυβέρνησης, αλλά ταυτόχρονα κάνουν και κάτι άλλο. Δίνουν περιεχόμενο στην αρχή της λαϊκής κυριαρχίας, μετατρέποντάς την από μια συμβολική δήλωση σε μια υλική πολιτική πραγματικότητα. Δίνουμε έτσι τη δυνατότητα λαϊκής συμμετοχής με εθνικά και τοπικά δημοψηφίσματα και με τη λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία. Φέρνουμε δηλαδή πάλι το λαό στην πολιτική μετά χρόνια απονομιμοποίησης πολιτικής. Το τρίτο είναι η ενδυνάμωση του κοινωνικού κράτους. Πέρα από τις συγκεκριμένες πολιτικές που συζητήσαμε στο παρελθόν και στον προϋπολογισμό και σήμερα πολύ τις ανέφερα, ενδυναμώνουμε με συνταγματικές αλλαγές μια σειρά καθολικών κοινωνικών δικαιωμάτων για την υγεία, την κοινωνική πρόνοια, την εργασία, την κατοχήρωση ενός αξιοπρεπούς επίπεδου διαβίωσης. Επεκτείνουμε τα δικαιώματα για τους συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν διακρίσεις για το φύλο, τη σεξουαλικότητά τους, την ταυτότητα του φύλου. Η αντιπολίτευση απαντάει με συνταγματοποίηση του μνημονίου. Μας είπαν βέβαια στην Επιτροπή της Συνταγματικής Αναθεώρησης ότι αν δεν έχουμε ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, επειδή θέλουν να εισάγουν τον νέο φιλελευθερισμό στο Σύνταγμα, τότε θα κοπούν συντάξεις, θα κοπούν μισθοί. Για μας τα κοινωνικά δικαιώματα δεν είναι ένα δίκτυο ασφαλείας για τους ατυχείς και πτωχούς συναδέλφων μας. Δεν είναι μια φιλανθρωπία. Το κοινωνικό κράτος για μας είναι αυτό που εισάγει την αρχή της κοινωνικής δικαιοσύνης σε μια οικονομία των αγορών. Είναι δηλαδή ένας τρόπος με τον οποίο σιγά σιγά προσπαθούμε να αρχίσουμε να μεταλλάσσουμε τον άγριο καπιταλισμό των αγορών προς μια πιο κοινωνική μορφή. Τελειώνοντας λοιπόν, θα έλεγα ότι για μας η νέα αριστερά, η αριστερά του 21ου αιώνα που έχει αρχίσει να διαφαίνεται μέσα από τις ενέργειες της κυβέρνησης, αλλά επίσης μέσα από το πρόγραμμα, το όραμα που φαίνεται σε αυτές τις συζητήσεις, τις τρεις τελευταίες μεγάλες συζητήσεις. Η αριστερά του 21ου αιώνα είναι ένας ορίζοντας ισότητας και δημοκρατίας. Σαν έναν ορίζοντα, όσο τον πλησιάζουμε, απομακρύνεται. Κάθε μέτρο που παίρνουμε, το οποίο μειώνει την ανισότητα ή εμβαθύνει τη δημοκρατία, οδηγεί σε ένα επόμενο μέτρο. Έτσι σιγά σιγά χτίζουμε αυτό που θα λέγαμε δημοκρατικό σοσιαλισμό του 21ου αιώνα. Αυτή είναι η διαφορά μας. Εμείς έχουμε ένα όραμα. Ένα όραμα το οποίο θα αλλάξει τη χώρα μας. Ένα όραμα το οποίο θα μπορέσει πραγματικά να βάλει την Ελλάδα πάλι στην καρδιά του δημοκρατικού και σοσιαλιστικού παραδείγματος για την Ευρώπη. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Έχουμε αυτόν τον ορίζοντα, ο οποίος δεν είναι ούτε μια ουτοπία που δεν θα γίνει ποτέ, ούτε ένας υπαρκτός σοσιαλισμός του οποίου ξέρουμε τη συνταγή και κάποια στιγμή θα πούμε «Νάτος, είδε, το θιάσαμε». Για μας δεν θα φτάσει ποτέ η μέρα που θα πούμε «Εδώ είμαστε, το πετύχαμε». Γιατί κάθε βήμα μας οδηγεί στο επόμενο. Και μόνο μέσα από αυτή τη λογική θα μπορέσουμε πραγματικά να αλλάξουμε την Ελλάδα, αλλά και να φτιάξουμε το νέο όραμα για τον σοσιαλισμό για όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αυτή είναι η νέα αριστερά. Αυτή είναι η αριστερά του 21ου αιώνα. Και νομίζω κάθε τι που έχουμε κάνει τους τελευταίους τρεις μήνες και βέβαια σήμερα αυτή η συζήτηση για την ψήφο εμπιστοσύνης επιβεβαιώνει ότι είμαστε η μόνη πατριωτική, ευρωπαϊκή και δημοκρατική δύναμη στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε, κύριε συνάδελφε. Ευχαριστούμε πολύ. Ο συνάδελφος κύριος Αθανασίου.